Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υποσυζήτηση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου αποτελεί μια νομοθετική πρωτοβουλία που επιφέρει τροποποίησης και βελτιώσεις στη διαδικασία απελάσεων όσων μένουν παράνομα στη χώρα μας, καθώς και στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης για τη βελτίωση επενδυτικών αδειών διαμονής, ειδικά εισαγωγή της έννοιας του ψηφιακού νομά που θα παρουσιάσει και ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Βαρβιτσιώτης, αλλά και άλλα σημαντικά θέματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και πράγματι, οι ομιλητές της αντιπολίτευσης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Βούτσης, έθεσε σωστά το νομοσχέδιο στην ιδεολογική του βάση. Πράγματι, υπάρχουν μεγάλες ιδεολογικές διαφορές μεταξύ αριστεράς και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι πράγματι το θέμα της μετανάστευσης είναι εδώ για να μείνει για δεκαετίες, αν όχι για περισσότερο, και δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να βρεθούν στις μεταναστευτικές διαδρομές τα επόμενα χρόνια. Και η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να σχεδιάσει, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δεδομένο. Υπάρχουν πράγματι λόγοι που οδηγούν στη μετανάστευση. Και είναι αυτονόητη η ανθρωπιστική προσέγγιση όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά η επιτυχία είναι να προλάβουμε τους λόγους που δημιουργούνται οι μεταναστευτικές ροές. Την ακραία φτώχεια, την κλιματική κρίση, τα καθεστώτα, τα αντιδημοκρατικά. Και αυτό προσπαθεί να κάνει σύσσωμη η διεθνής κοινότητα, άλλες φορές με επιτυχία, άλλες φορές δυστυχώς χωρίς επιτυχία. Και βέβαια να τονίσουμε την νόμιμη μετανάστευση. Να δώσουμε νόμιμους διαδρόμους σε ανθρώπους που εμείς θέλουμε για τις δεξιότητές τους να έρθουν να ζήσουν στη χώρα μας, όπως έχουμε κάνει εδώ και δεκαετίες με ειδικές άδειες παραμονής. Αλλά φυσικά και ζούμε σε μια χριστιανική Ευρώπη. Ζούμε σε μια χριστιανική Ελλάδα, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας. Αλλά το μεγαλείο της Ευρώπης είναι ότι σεβόμαστε απολύτως τις θρησκευτικές πεπιθήσεις όλων των θρησκειών. Και αυτή είναι η μεγάλη ειδοποιώς διαφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, έχουμε τις αξίες μας, έχουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Και όλη αυτή η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρη λόγω των εξελίξεων στο Αφγανιστάν. Έχουμε ξεκάθαρα διαμηνήσει ότι δεν θα δεχθούμε, όπως την περίοδο 2015-2019, να είμαστε εμείς η πύλη εισόδου στην Ευρώπη για παράνομες μεταναστευτικές ροές κατά παράβαση του άρθρου 31 της Συνθήκης της Γενέβης. Σήμερα η Ευρώπη προωθεί δράσεις για την παροχή της απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας για την αποτροπή της δημιουργίας προσφυγικών ροών. Και θα στηρίξουμε στα ευρωπαϊκά όργανα αυτή την κατεύθυνση. Αλλά όπως αποφασίστηκε την Τρίτη στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων, δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του 2015. Και αυτή δεν είναι θέση της Ελλάδος. Η φράση «λάθη το 2015» υπόθηκε από όλους σχεδόν τους Υπουργούς Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Ελλάδα είναι ένα μέρος αυτή τη στιγμή μιας ισχυρής πλειοψηφίας στην Ευρωπαϊκή Άνωση. Υπόθηκε από την αντιπολίτευση, από ομιλητές και σήμερα, ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να είμαστε η ασπίδα της Ευρώπης. Έχω απαντήσει ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση προασπίζει τη δικιά μας πατρίδα. Είμαστε η ασπίδα της Ελλάδος. Ο κύριος Μουζάλας στην Επιτροπή, ο κύριος Καμίνης σήμερα με μία φωνή οι δυο τους, είπε ότι οι Ευρωπαίοι δεν είναι κουτόφραγκοι. Δίκιο έχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ νόμιζε ότι θα ανοίξει τα σύνορα το 2015, κάνοντας ότι δεν κατάλαβε τις επιπτώσεις για τη χώρα μας εκείνης της περίοδου, θα μπαίνανε εκατομμύρια στη χώρα μας όπως και έγινε, αλλά απλώς θα πάνε αλλού. Μέχρι που γρήγορα οι Ευρωπαίοι κατάλαβαν αυτή τη στρατηγική, μας έκλεισαν τα βόρεια σύνορά μας και μας πήραν τα κλειδιά της διακυβέρνησης, επιβάλλοντας την κοινή δήλωση του 2016 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, αναγνωρίζοντας η χώρα μας την Τουρκία ως ασφαλή χώρα για τους μετανάστες και πρόσφυγες από τη Συρία,
καθώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε μόνη της να αντιμετωπίσει την κρίση των ροών που τόσο έντονα επηρέασαν τα νησιά μας το 2015. Και βέβαια θυμόμαστε πως ήταν τα νησιά μας, αλλά όχι μόνο τα νησιά μας. Όλη η χώρα είχε γίνει ένας καταβλισμός. Και σήμερα, στα λεγόμενά σας, αναπολείτε αυτές τις εποχές. Ουσιαστικά μιλάτε για να φέρουμε νέες ροές από το Αφγανιστάν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την επανίδρυση του Υπουργείου τον Ιανουάριο του 2020, έθεσε δύο συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Πρώτον, την ουσιαστική μείωση των ροών. Και δεύτερον, τον δραστικό περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης στις τοπικές κοινωνίες. Και πράγματι, αυτή η κυβέρνηση εκλήθη να αντιμετωπίσει πολλαπλές προκλήσεις στο μεταναστευτικό ζήτημα. Τις αυξημένες ροές της περίοδου 2015-19, τον υπερπληθυσμό σε όλες τις δομές. Κάθε εβδομάδα είχαμε μια νέα δομή που δημιουργείται στη χώρα. Την πανδημία του COVID το 2020 και το πώς θα θωρακίσουμε τον πληθυσμό εντός των δομών και στα ΚΙΤ, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Και θέλω να σημειώσω, ενθυμούμενος τις συζητήσεις του 2020, ότι σε όλες τις δομές των νησιών μας, από την αρχή της πανδημίας μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε ούτε μία απώλεια ανθρώπινης ζωής. Θυμάστε τι λέγανε οι ΜΚΟ πέρυσι? Θυμάστε τι προβλέπανε? Θυμάστε τι λέγαμε σε αυτή την αίθουσα? Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε επίσης την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού και τα συμβάντα στον Εύρο. Τις ισορρευμένες εκκρεμότητες ετών ως προς την εξέταση ετοιμάτων διεθνούς προστασίας. Την ολοσχερή καταστροφή της Μόριας μέσα σε μια νύχτα που οδήγησε χιλιάδες ανθρώπους εκτός δομής εν μέσω πανδημίας. Και βέβαια σε όλες αυτές τις προκλήσεις ανταπεξήλθαμε αποτελεσματικά. Πλέον μιλάμε για μια διαχειρίσιμη κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Με την Εθνική Στρατηγική για το Μεταναστευτικό 2020-2021 που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, θέσαμε τον πήχη ψηλά. Με σχέδιο και συνέπεια ανακτήσαμε τον έλεγχο του μεταναστευτικού και κατ' επέκταση τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας μας, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια πλέον τα αποτελέσματα της πολιτικής μας είναι μετρήσιμα. Οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι και οι αριθμοί περιγράφουν την πραγματικότητα. Το τελευταίο 12μήνο οι ροές έχουν μειωθεί στη χώρα μας κατά 86%. Στα νησιά μας, όλοι μιλάτε για τα νησιά, έχουν μειωθεί κατά 96%. Έχει γίνει αρκετή συζήτηση για τη στρατηγική της κυβέρνησης στα νησιά μας. Συζήτηση που ξεκίνησε πριν την επανίδρυση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Όμως πλέον έχουν περάσει 2 χρόνια διακυβέρνησης, που μας δίνει το δικαίωμα να μιλάμε με στόχους, να μιλάμε με αποτελέσματα, να μην μιλάμε με θεωρία. Μιλάμε με αποτελέσματα μετρήσιμα, καθώς απέδωσαν οι πρωτοβουλίες μας. Ρωτήθηκε πώς το πετύχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τη στρατηγική των 6 σημείων. Το πρώτο σημείο ήταν η ασφάλεια των συνόρων μας. Η χώρα μας έχει χερσαία και θαλάσσια σύνορα και τα φυλάσσει. Και οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους άνδρες και στις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας για τη δουλειά που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια και βέβαια και για τις χιλιάδες ζωές που έχουν σωθεί στο Αιγαίο. Η ασφάλεια των συνόρων, να είμαστε ξεκάθαροι, και η διάσωση όπου απαιτείται αφορά τα σώματα ασφαλείας της χώρας μας, αφορά το ελληνικό λιμενικό, το οποίο κάνει αποτροπή, φυσικά και κάνει αποτροπή, όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Δεν κάνει υποδοχή. Και βέβαια δεν μπορούν να φυλάνε τα σύνορα οι ΜΚΟ, οι οποίες χρηματοδοτούνται καθώς αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα δεχότανε κάποιος οι λαθροδιακινητές να στέλνουν τα δικά τους σκάφη στη μέση γραμμή να περιμένουν τους πελάτες τους που πληρώσαν για να περάσουν απέναντι από μια ασφαλή χώρα, την Τουρκία, μετά από συνεννόηση. Και να το ονομάσουμε αυτό διάσωση.
Και βέβαια θυμίζω ότι στη χώρα μας δεν υπάρχουν διεθνή ύδατα ανάμεσα στην Τουρκία και στα νησιά μας. Και η ασφάλεια των συνόρων δεν αφορά μόνο το μεταναστευτικό. Αφορά την εθνική ασφάλεια, αφορά το λαθρεμπόριο, αφορά πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν ήταν ο πρώτος μας στόχος. Η στρατηγική περιορισμού των ροών περιλαμβάνει επίσης τον ταχύ διαχωρισμό των προσφύγων από τους παράνομους οικονομικούς μετανάστες. Τρίτον, την ενίσχυση των απελάσεων, στόχο που υπηρετεί το σημερινό νομοσχέδιο. Και όλοι δέχεστε το πρόβλημα. Όλοι δέχεστε ότι οι απελάσεις δεν είναι αρκετές. Όλοι το είπατε. Και γι' αυτό έρχεται η κυβέρνηση να νομοθετήσει για να βελτιώσει προβλήματα τα οποία από την εμπειρία της διοίκησης παρεμποδίζουν να έχουμε τον αριθμό των απελάσεων που εμείς θέλουμε. Τέταρτον, η δημιουργία των κλειστών ελεγχόμενων δομών με την πρώτη στη Σάμο να εγκαινιάζεται στις 18 του μηνός. Και καλώ τον κύριο Μιλωνάκη να την περπατήσουμε μαζί να μετρήσει τα κρεβάτια, γιατί μάλλον έχουν χάσει το μέτρημα εκεί στην ελληνική λύση. Και βέβαια, ενώ το Κινάλ μιλάει για ύφεση και έξαρση, ο ΣΥΡΙΖΑ παραδέχεται ότι μπορεί να έχουμε μεταναστευτικές ροές, έρχεστε υποκριτικά για να πάρτε ψήφους να πείτε ότι δεν χρειάζονται δομές στα νησιά. Μπορεί να διαφωνείτε ότι είναι κλειστές, αυτό είναι ιδεολογικό θέμα, αλλά σας θυμίζω ότι οι δομές στα νησιά δημιουργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ επειδή υπήρχαν ροές. Και θυμίζω ότι υπήρχαν βουλευτές του Κινάλ το 2014 που με ερώτησή τους στη Βουλή ζητάγαν από την κυβέρνηση Σαμαρά να δημιουργήσει δομές στοιχείο, παραδείγματος χάρη, γιατί δεν ήταν επαρκής η δομή που υπήρχε πριν. Άρα, ας είμαστε ξεκάθαροι. Πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην υπάρξει κρίση. Για να μην υπάρχουν ροές. Και βέβαια, με τον έλεγχο των ΜΚΟ, που και το σημερινό νομοσχέδιο έχει ουσιώδεις προβλέψεις και αυτό συμβάλλει στη μείωση των ροών, καθώς και ο περιορισμός της διάρκειας και του ύψους των επιδομάτων. Και ενώ στις 18 Σεπτεμβρίου εγκαινιάζεται η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή στη Σάμο, αμέσως 12 μέρες μετά, στις 30 Σεπτεμβρίου, παραδίδεται καθαρισμένος ο χώρος της παλιάς δομής στο Βαθύ, στο Δήμο της Ανατολικής Σάμου. Απάντηση σε όσους λέγανε ότι θα μείνει δήθεν και η παλιά και η νέα δομή. Τα ίδια λέτε τώρα στη Λεύρος και η Στοιχείο. Τρομάζετε τον κόσμο ότι θα μείνουν και οι δύο δομές. Στη Σάμο θα το δούνε. Οι κάτοικοι στη Λέρο θα δουν το ίδιο πράγμα. Ότι αυτές οι δομές κλείνουν καθώς ανοίγουν οι νέες δομές, όπως κλείνουν και τα διαμερίσματα. Στη Σάμο, στην Κό και στη Λέρο το πρόγραμμα Εστία τερματίστηκε στις 31 Δεκεμβρίου του 2020. Στη Χίο και στη Λέσβο τερματίζεται στο Νοέμβριο του 2021. Σχολιάζεται, κυρίες και κύριοι, της αντιπολίτευσης στρατηγική της κυβέρνησης. Αλλά ας δούμε τα αποτελέσματα. Ας δούμε τις ροές στα νησιά. Και ας επικεντρωθούμε το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες κάθε χρόνο. Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Το 2017 μπήκαν στα νησιά μας 7.049 μετανάστες. Την επόμενη χρονιά, το 2018, αύξηση 16%, μπαίνουν 8.149. Το 2019, σε μια περίοδο που συμπίπτει ένα τμήμα διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ένα τμήμα διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, έχουμε πράγματι μεγάλη αύξηση. Η δεύτερη κρίση, όπως υπόθηκε. Και φτάνουμε στους 15.254. Εφαρμόζουμε λοιπόν μετά τη νέα στρατηγική. 2020, 1.029. Μείωση 93%. Θα πείτε η πανδημία. Πάμε, 2021. Μείωση περαιτέρω 25%. Σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Όλο το καλοκαίρι του 2021 είχαμε 770 αφίξεις. Θέλετε να δούμε τους διαμένοντες στα νησιά? Στη Λέσβο μας παραδώσατε την ημέρα των εκλογών 7.927, σήμερα είναι 3.752. Στη Χίο μας παραδώσατε 2.198, σήμερα είναι 427. Στη Σάμο παραδώσατε 3.456, σήμερα είναι 628. Στην Κό μας παραδώσατε 2.085, σήμερα είναι 257. Στη Λέρο μας παραδώσατε 1.315, σήμερα είναι 162. Πού βλέπετε τον εγκλωβισμό στα νησιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης? Είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας προστάτευσε τα νησιά μας. Δεν έχουμε ροές, έχουμε πλέον ελάχιστους διαμένοντες, έχουμε λοιπόν το δικαίωμα πλέον να λέμε ότι η στρατηγική που εφαρμόσαμε δούλεψε. Απέναντί μας διάφορες θεωρίες της αντιπολίτευσης. Άλλοι λένε για άσυλο στην Τουρκία. Οι ίδιοι που λένε ότι η Τουρκία έχει το κλειδί να αφήσουμε την Τουρκία να επιλέγει
πόσοι θα μπουν στην Τουρκία να υποβάλουν αιτήματα. Άλλοι λένε για καταγραφή μόνο στα νησιά. Δηλαδή άλλοι λένε να έρχονται και απλώς να πάνε δίθεν αλλού. Οι κάτοικοι ζητάνε των νησιών και έχουν απόλυτο δίκιο να σταματήσουν τα νησιά να σηκώνουν το βάρος του μεταναστευτικού. Να δούμε το μέλλον. Να δούμε την ανάπτυξη των νησιών. Στο οποίο σε αυτό η ρίστο εμπαρόδος συμβάλλει και η διατήρηση του νησιωτικού ΦΠΑ που ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε. Εμείς καταφέραμε σε αυτά τα 5 νησιά το κρατήσουμε. Πρέπει να μην νιώθουν τα νέα παιδιά το μεταναστευτικό ως τροχοπέδι. Αυτό πλέον όμως είναι η πραγματικότητα. Η στρατηγική της κυβέρνησης έχει απεμπλέξει τα νησιά μας, αφήνοντας χωρίς αφήγημα όσους επενδύουν στο διχασμό και στην κρίση, όσους θέλουν την εσωτερική σύγκρουση, ενώ ξέρουν ότι αυτά που προτείνουν σήμερα, αυτά που μας λέτε σήμερα, αυτά οδήγησαν στην κρίση του 2015. Τελικά όσοι λένε όχι στις δομές, λένε ναι στις ροές. Απλώς ελπίζουν να πάνε αλλού, να μην μείνουν στα νησιά. Ξεχνάνε βέβαια την εφαρμογή αυτής της πολιτικής από το ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019. Ενώ σήμερα, 12 μήνες στοιχεία, μειώθηκαν οι διαμένοντες κατά 80% στα νησιά μας και κατά 48% συνολικά στη χώρα. Άρα δεν μιλάμε μόνο για αποσυμφόρηση στα νησιά, μιλάμε για αποσυμφόρηση συνολικά της χώρας μας από την πίεση της μεταναστευτικής κρίσης. Πλέον στις δομές και στο εστία έχουμε 33.272 ετούντες άσυλο και 9.637 αναγνωρισμένους, οι οποίοι θα αποχωρήσουν με χωρητικότητα 66.000 θέσεις σε όλο το σύστημα. Και βέβαια, κλείσαμε 85 δομές το 2020, από τις 121 δομές που είχαμε σε όλη τη χώρα, σήμερα λειτουργούν 36. Και αυτές οι 36 που λειτουργούν, αυτές που είναι στην υπηρετική Ελλάδα, αυτές θα μετατραπούν σε κλειστές δομές. Το μοντέλο των κλειστών δομών θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα. Και όχι στον Εύρο, όπως πήγε κάποιος συνάδελφος αντιπολίτευσης να δημιουργήσει πολιτική σπέκουλα. Στον Εύρο η δομή είναι ήδη κλειστή, όπως ξέρετε. Και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν κλειστή. Δεν αλλάζει η εθνική στρατηγική για τον Εύρο. Η δομή του Εύρου δεν είναι μία δομή στο οποίο θα γίνεται εξέταση αιτημάτων ασύλου. Και βέβαια, μιλάμε πλέον για ένα θετικό ισοζύγιο. Και κύριε Καμίνη, σας το έχω πει πολλές φορές. Θετικό ισοζύγιο αφαιρώντας τις απελάσεις προς Αλβανία. Και πάλι είναι θετικό. Σας το έχω πει δύο φορές στην Επιτροπή. Κάντε ότι δεν το ακούτε. Έχουν φύγει φέτος 7.114 άτομα νόμιμα από τη χώρα μας, απελάσεις με εγκαταστάσεις σε εθελοντικές επιστροφές, ενώ ήρθαν 4.176. Και πράγματι έχουν φύγει 25.000 άτομα για τη Γερμανία. Έχουν φύγει νόμιμα αυτά τα 25.000 άτομα για τη Γερμανία. Δεν έχουν φύγει παράνομα από τη χώρα μας, βάσει της συμφωνίας του Σέγγεν. Και έχουν πάει στη Γερμανία και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα θέμα επιστροφής αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα. Έχουν υποβάλει και σχετικό αίτημα για να παραμείνουν στη Γερμανία. Βέβαια, έκανα λάθος. Είπα στον κύριο Καμίνη ότι σας λείπουν. Δεν σας λείπουν, κύριε Καμίνη. Εσείς θέλετε να γυρίσουν στην Ελλάδα. Να προστεθούν στους δεκάδες χιλιάδες αλλοδαπούς που ήρθαν στην Αθήνα επί δημαρχίας σας τα προηγούμενα χρόνια. Εξαιτίας πολιτικών που σήμερα επαναλαμβάνεται, αλλά ευτυχώς δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Και ερχόμαστε με το παρόν νομοσχέδιο να επιταχύνουμε περαιτέρω τις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών, να ενισχύσουμε το θετικό αυτό πρόσημο. Με τροποποίηση διατάξεων του 3386 του 5 και του 3908 του 11. Και στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι η επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων και κατά δυνατόν ο περιορισμός των περιθωρίων για την καταχρηστική άσκηση δικαιωμάτων από τους προς απέλαση ή επιστροφή υπηκόους τρίτων χωρών. Και στόχος είναι ο σαφής διαχωρισμός των διοικητικών διαδικασιών απέλασης που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις αλλοδαπών που συλλαμβάνονται στα σύνορα από τις διαδικασίες επιστροφής που εφαρμόζεται σε λοιπές περιπτώσεις. Και βέβαια αναμορφώνεται η διαδικασία παροχής προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, αλλά περιορίζονται και οι περιπτώσεις όπου η ελληνική αστυνομία πλέον ως μόνη αρμόδια θα δίνει αυτό το δικαίωμα. Γιατί ξέρετε τι γινόταν στα νησιά. Ερχόταν η απορριπτική απόφαση και αντί να κρατηθούν στο προκεκά και να απελαθούν, ζητάγανε χαρτί οικειοθελούς αναχώρησης, πέραν το καράβι και φεύγανε.
Αυτοί καταλήγαν επί ημερών σας στις πλατείες, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ως προς το θέμα των ψηφιακών ομάδων, θα αφήσω τον κύριο Βαρβιτσιώτη, τον συναρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, να παρουσιάσει αυτή τη διάταξη. Αλλά επειδή ρωτηθήκαμε για το αποτέλεσμα αντιστοίχων ρυθμίσεων στο παρελθόν, να σημειώσω ότι ο νόμος 41-46 του 2013, που είχα την τιμή να εισηγηθώ τότε ως Υφυπουργός Ανάπτυξης, που εισήγαγε την Golden Visa στη χώρα μας για επενδύσεις ακίνητης περιουσίας, έφερε στη χώρα επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Ως προς το θέμα στελέχωσης του Υπουργείου Μετανάστευσης, σχετικά με τη δυνατότητα απόσπασης μη πολιτικού προσωπικού, σας υπενθυμίζω ότι αυτό δεν θεσμοθετείται σήμερα. Προβλέπεται από τον 43-75 του 16. Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, κύριοι συνάδελφοι. Εσείς φέρατε τους ένστολους στις διαδικασίες μετανάστευσης. Εμείς απλώς διευρύνουμε τις υπηρεσίες στις οποίες αυτό μπορεί να γίνει. Και ως προς την αξιοποίηση των δημαρχείων υπαλλήλων, πέρα του γεγονότος ότι προχωράμε σε περίπου 550 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για να καλύψουμε πλέον με μόνιμους τις ανάγκες του Υπουργείου, αξιοποιούμε δημοσίους υπαλλήλους και σε θέσεις που ο νόμος επέτρεπε τη δυνατότητα μετακλητών. Και θέλω να σας πω ότι το 2021 για πρώτη φορά επικεφαλής της υπηρεσίας ασύλου τοποθετήθηκε δημόσιος υπάλληλος. Ενώ επί των ημερών και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κύρια θέση ευθύνης είχε τοποθετηθεί μετακλητός. Συζητήσαμε στην Επιτροπή πότε θεσμοθετήθηκε αυτό. Λοιπόν, θεσμοθετήθηκε το 2011 με το νόμο 3907, έχω το ΦΕΚ αν θέλει κάποιος να το δει, ο οποίος λέει ότι στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνίσταται θέση διευθυντή, δηλαδή θέση ευθύνης δημοσίου, στην ιεραρχία του δημοσίου, και ο διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για 3+3 χρόνια. Και έγινε για πρώτη φορά με κυβέρνηση Κινάλ, με υπογραφή αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών, μεγάλους στελέχους σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ. Έρχεστε λοιπόν πολλές φορές και διαμαρτύρεστε για την πρωτοφανή, λέτε, αξιοποίηση μετακλητών σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Μετανάστευσης, όταν εσείς το νομοθετήσατε. Όχι τόση υποκρισία. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το κεφάλαιο της παράνομης μετανάστευσης αντιμετωπίστηκε ολιστικά από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια νέα κρίση. Λέμε ξεκάθαρα ότι δεν θα είμαστε εμείς η πύλη εισόδου της Ευρώπης για παράνομες μεταναστευτικές ροές. Δεν θα ξαναγίνουμε ποτέ το ξέφραγο αμπέλι που ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια, με τις επιπτώσεις που εμείς οι νησιώτες βιώσαμε πρώτοι από όλους στο πετσί μας. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Το λόγο... Ναι.